Και γεια σας παιδιά, σήμερα έχουμε ένα super και τρελό challenge. Και ξέρετε πως το λένε? Λέγεται 24 ώρες σε ένα μέρος του σπιτιού. Και το καλύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα για το που θα μας τύχει. Ακριβώς, κανείς δεν ξέρει που θα είναι και κανείς δεν ξέρει τι θα έχουμε. Είναι ξεκάθαρο θέμα τύχης. Και έχουμε τρεις επιλογές που είναι κάποια χρώματα και κάπως έτσι θα μάθουμε σε ποιο ακριβώς σημείο του σπιτιού θα είμαστε. Ναι, και ξέρετε τι είναι το ωραίο, ότι κάθε επιλογή έχει το στοιχείο του. Δηλαδή θα έχει διάφορες σκούτες που θα πρέπει μετά εμείς να τις πάρουμε. Και αυτός που θα μείνει πιο πολύ ώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού που θα του τύχει θα είναι και ο νικητής του challenge και θα κερδίσει 100 ευρώ. Επίσης έχει ένα bonus, ένα mystery box. Και είστε έτοιμες να ξεκινήσουμε? Ναι! Πάμε! Πέτρα, μολύβι, τσαλίδι, χαρτί. Ναι, πάω πρώτη! Wow. Λοιπόν, εγώ θέλω το κύκλο. Ωραία. Και ας δούμε ποιος θα διαλέξει δεύτερος. Πέτρα, μολύβι, σαλίδι, χαρτί. Πάρε φίλε. Νίκησα. Εγώ θα διαλέξω το κόκκινο. Πόρε φίλε, πήρες αυτό που ήθελα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα πάρω το γαλάζιο τότε. Ωραία, και παιδιά, ήρθε η ώρα να δούμε σε ποιο σημείο θα είμαστε σε όλο το σπίτι. Είστε έτοιμες? Ναι. Ένα, δύο, τρία. Για να δούμε τι έχω. Ναι, έχω την κουζίνα, όπως ήθελα. Παιδιά, εγώ έχω δωμάτιο. Και εγώ έχω το μπάνιο, παιδιά. Πω, το πιο χειρότερο. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουμε τα κουτιά μας. Ένα, δύο, τρία, ας δούμε τι έχει. Τι έχω, έχω φαγητό. Ναι. Εγώ έχω μαξιλάρι και κουβέρτα. Εγώ έχω αναψυκτικά και νερό. Αυτό όμως που είναι το πιο δύσκολο είναι ότι ό,τι έχει ο ένας δεν θα το έχει ο άλλος. Ας πούμε, η Δέσποινα εδώ έχει φάει, οπότε θα έχει μόνο φάει. Δεν μπορεί να έχει ούτε κάτι να πει, ούτε κουβέρτα, ούτε μαξιλάρι, ούτε τίποτα. Το ίδιο γίνεται ουσιαστικά και με εμάς. Εγώ έχω κουβέρτα και μαξιλάρι, οπότε δεν μπορώ ούτε φάει, ούτε κάτι να πιω. Κι εγώ έχω κάτι να πιω, αλλά δεν έχω ούτε μαξιλάρια κάπου να κάτσω, ούτε κάτι να φάω. Και ας ξεκινήσουμε! Όπως βλέπετε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εδώ πέρα, μόνο να φάω αυτό που έχω και από το κουτί, ναι, και μπορώ και να πω στο μπαλκόνι. Όπως βλέπετε και η βρύση δεν επιτρέπεται. Έκλεισαν και το ψυγείο γιατί ξέρω ότι έχει κάτι να πιω εκεί μέσα. Wow! Δεν ήταν και κακιά επιλογή να πάρω το κόκκινο χρώμα και δεν ζηλεύω και τη μελίνα. Είναι τέλεια εδώ! Wow! Είχα ξεχάσει ότι έχω και υπολογιστή να παίξω! Και επίσης έχω και μαξιλάρι αλλά και κουβέρτα να ξαπλώσω εδώ και να ησυχάσω! Είμαι κομπλέ παιδιά με την επιλογή που έκανα! Πω, παιδιά, δεν ξέρω πώς θα κάτσω εδώ στο μπάνιο. Είναι πολύ μικρό δωμάτιο. Καλά, τουλάχιστον με χαρεί ότι εγώ μπορώ να πιω ό,τι θέλω και οι άλλοι θα διψάσουν. Για να δούμε τι θα πάω. Φυσικά θα αρχίσω με ένα γλυκό. Αλλά το μόνο πρόβλημα είναι, δεν είναι πολύ ωραίο να κάθεσαι στο πάτωμα. Δεν έχω καν βολευτεί ακόμα, έτσι, όχι. Έτσι, μπα. Πλάκα, θα ήθελα τώρα να πιω τώρα κάτι. Πω, αλλά δεν μπορώ. Παιδιά, κάτι που μόλις ανακάλυψα είναι ότι ούτε ο υπολογιστής δεν λειτουργεί. Οπότε... Και επίσης δεν έχω ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Το μόνο που έχω είναι ένα μαξιλάρι και μία κουβέρτα. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κοιμάμαι. Και επίσης θα ήθελα και κάτι να τσιμπήσω. Ωραία, αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ. Τι να πιω άραγε? Βέβαια μπλον, του κύφε μπλον, μπλι μπλον. Πορτοκαλάδα, ωραία, τώρα θα το πιω. Παιδιά, είναι πολύ νόστιμο. Αχ, να είχα τώρα κάνα μαξιλάρι και κουβέρτα. Θα ήμουνα τώρα σαν βασίλισσα εδώ πέρα. Ή μήπως να γεμίσω όλη την πανιέρα και να κάνω πολλές φούσκες? Βασικά, όχι, δεν θα το κάνω. Πω, δεν μπορώ όλα αυτά τα γλυκά και με πιάστηκαν τα πόδια. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο στο πάτωμα. Μήπως να ρωτήσω τα παιδιά τι κάνουν. Οκ. Κώστα, Μελίνα, τι κάνετε εκεί πάνω? Ελάτε, θα σας δώσω φαγητό.
Αχα, είσαι πολύ πονηρή. Σιγά μη βγω εγώ έξω για να χάσω το challenge. Εννοείται πως πεινάω, αλλά εγώ θα αντέξω. Εγώ σε ακούω, Δέσποινα, αλλά ούτε κι εγώ θα βγω έξω. Είστε σίγουροι, έχει περάσει τόση ώρα. Δεν θέλετε να ανταλλάξουμε με κάτι? Να ανταλλάξουμε κάτι? Δεν είναι και κακιά ιδέα της, όπως ξέρετε εγώ θέλω ή να φάω ή να πιω κάτι. Καλύτερα να φάω κάτι. Ναι, ας ανταλλάξουμε κάτι. Λοιπόν Κώστα, τι θέλεις? Έχω πατατάκια, μπισκότα, ζελεδάκια, κολάτες, τι θέλεις? Ωραία, θέλω τα μπισκότα, αλλά όχι τα γλυκά, τα αλμύρα. Και για πες τώρα, εσύ τι θέλεις να ανταλλάξουμε? Έχω κουβέρτα και μαξιλάρι, τίποτα άλλο. Βασικά Κώστα, εγώ θέλω κάτι να πιω. Γι' αυτό πήγαινε, συμφώνησε με τη Μελίνα αυτό. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση, αλλά θα πάω να ρωτήσω τη Μελίνα. Μελίνα, γειτόνισσα. Τι θες? Ξέρεις κάτι, πεινάω και επίσης η Δέσποινα θέλει κάτι να πιει. Και μου πρότεινε να ανταλλάξουμε, αλλά εγώ μπορώ να προσφέρω μόνο κουβέρτα και μαξιλάρι. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν. Θέλω κάτι μαλακό να κάτσω επειδή έχω πιαστεί εδώ. Ωραία, θα σου πετάξω την κουβέρτα και το μαξιλάρι. Ναι, και... έλα γρήγορα. Κοίτα να μην χάσω όμως εγώ εξαιτία σου. Έλα ρίξε. Πάρε, πάρε και αυτό. Ωραία, αφήνω αυτά εδώ. Δέσποινα, τι θες να πεις? Τι, δεν ακούω, νερό. Εντάξει. Ωραία, δεν μπορώ να περάσω τη γραμμή. Πώς θα της δώσω το νερό τώρα? Ωραία, θα σου στείλω το αυτοκινητάκι. Εσύ βάλ το μέσα και θα μου το ξανασπρώξεις σε μένα. Τέλος πάντων, πάρε, πιάσε. Εντάξει. Ωραία Κώστα, πιάσε. Ωραία, τώρα πρέπει να σκεφτώ πώς θα το κατεβάσω αυτό στη Δέσποινα. Ωραία, Δέσποινα, πήρα κάτι από τη Μελίνα. Αλλά πώς θα μου ανεβάσεις εσύ το μπισκότα μου? Έλα διψάω, πέτα το μου, θα το πιάσω. Όχι, όχι, εγώ δεν σου δίνω το νερό μέχρι να μου δώσεις και εσύ τα δικά μου μπισκότα. Αλλά περίμενε, κάτι έχω σκεφτεί. Ωραία, μ' ακούς? Πιάσε το σκηνή. Έλα, κατέβασε. Τώρα, περιμένω. Έλα, ωραία. Τέλεια. Τώρα δεν θα πέσει. Ένα λεπτό. Έλα, τράβα το πάνω. Τράβα. Ωραία. Και τα πήρα. Ωραία. Τώρα, άμα πέσει, δεν φταίω εγώ. Ωραία, πιάνεις. Πιάνω, έλα. Πάμε. Πρόσεχε. Άμα θα πέσει. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Νερό! Κάποιο άλλο ανεψυχτικό δεν είχε? Άρε τσιγκούνι. Εντάξει, τώρα που διψάω, μου κάνει και το νερό. Πω, ζωάρα. Τώρα είμαι μια χαρά. Και παιδιά, έτσι όπως βρήκαμε τη λύση, δεν νομίζω κανένας να φύγει από το δωμάτιο του. Ειδικά εγώ, γιατί εγώ τα νικήσω. Επίσης, ακούστε, εξυπνάδα. Θα φάω τα μισά, ώστε τα άλλα τα μισά να τα μοιραστώ με τη Μελίνα, ώστε να πάρω εγώ κάτι να πιω και να πάρει αυτή να φάει τα μισά μπισκότα. Καλό, Άντε, γεια! Ανυπομονώ πώς και πώς να έρθει το Mystery Box, παιδιά. Εντάξει παιδιά, έχω φάει, έχω πιει, αλλά το πρόβλημα είναι δεν έχω που να κάτσω. Αλλά εντάξει, αυτό παλεύετε. Ξέρετε τι δεν παλεύετε παιδιά? Η βαρεμάρα. Για να καταλάβετε, είναι πολύ βαρύ να κάθεσαι σε ένα δωμάτιο ή κάτι τέτοιο και να μην κάνεις τίποτα, δηλαδή να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Νομίζω ότι μόνο το Mystery Box θα με βοηθήσει. Τουλάχιστον θα κάνω κάτι. Το Mystery Box! Ναι, εγώ έχω τώρα το δικό μου. Τι είναι αυτό? Νομίζω πως είναι το Mystery Box. Ας το ανοίξω. Πω, έχω καθίσει τόσες πολλές ώρες εδώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι είναι αυτό, το Mystery Box, παιδιά? Για να δούμε τι έχει μέσα. Ναι, είναι διακόσμηση για τα Χριστούγεννα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι έρχονται τα Χριστούγεννα. Και επιτέλους έχουμε κάτι να ασχοληθώ. Wow, τέλειο. Αν εξαιρέσουμε το ροζ. Τέλος πάντων είναι ωραίο όμως. Και τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ευκαιρία να στολίσω. Να διακοσμήσω βασικά, όχι να στολίσω, το δωμάτιό μου και να είναι τέλειο. Έχει και καπέλο. Και επιτέλους θα έχω και με κάτι να ασχολιέμαι, δεν θα βαριέμαι άλλο. Κοιτάξτε τώρα, κόκκινα λαμπάκια. Πω παιδιά, ανυπομονώ να δω τι έχει εκεί πέρα. Ας το ανοίξουμε.
Ωχ, είναι για να στολίσει για τα Χριστούγεννα. Πόσο καιρό το περίμενε αυτό. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι οι καλύτερες μέρες όταν στολίζουμε για τα Χριστούγεννα. Ναι, όλα τα έχω παιδιά, αλλά μόνο που μου λείπει είναι τα λαμπάκια. Ωχ, πώς εμφανίστηκαν αυτά. Τέλος πάντων, τώρα είμαι πανέτοιμη. Παιδιά, όπως βλέπετε, στόλισα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα, μα πάρα πολύ. Αλλά παιδιά, τώρα που στόλισα, δεν έχω με τι να ασχοληθώ. Γι' αυτό εγώ λέω ότι θα περάσω καλύτερα τη γραμμή και ας χάσω. Και παιδιά, αυτός είναι ο δικός μου στολισμός. Έχω βάλει εδώ κάποια πράγματα, εδώ. Έχω βάλει εδώ τα λαμπάκια μου. Έχω βάλει κάποια αστεράκια εδώ. Και παιδιά, εγώ έχω τελειώσει εδώ το στολισμό μου, οπότε δεν έχω να κάνω και τίποτα. Οπότε θα περάσω τη γραμμή και θα χάσω. Και παιδιά, όπως βλέπετε, έχω και εγώ διακοσμήσει το δωμάτιό μου και τώρα έχω πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα. Αλλά ξέρετε κάτι, μου λείπει πολύ η Δέσποινα και ο Κώστας, οπότε θα περάσω τη γραμμή, δεν πειράζει. Κάτσε παιδιά, χάσαμε δηλαδή τώρα όλοι μας. Εσύ πότε ήσουν από πίσω μου χωρίς να είσαι εδώ? Δεν ξέρω, είπα ότι μου λείπετε και γι' αυτό κατέβηκα. Κι εγώ είχα κάνει τα πάντα, αλλά δεν αντέχω να είμαι μόνη μου στις γιορτές. Πολύ σωστά κορίτσια, εξάλλου δεν έχει σημασία τα λεφτά και όλα αυτά, παρά να περνάμε καλά στις διακοπές μας και όλα αυτά. Και εσείς παιδιά, μόνοι σας πείτε ποιος θεωρείτε είναι ο νικητής από τα δωμάτια που στολίσαμε. Εγώ, η Δέσποινα ή η Μελίνα, γράψτε κάτω στα σχόλια. Και αν σας άρεσε το σημερινό challenge, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Και τα λέμε.